Χθες το βράδυ λοιπόν έγινε μια δολιοφθορά στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων από αγνώστους. Το μηχάνημα μόνο του δίνει σήμα στα κεντρικά ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν σήμερα όταν έφτασε τεχνικός συνοδεία Άνδρα Ιδιωτικής Ασφάλειας για να ανοίξει το ATM και να το επισκευάσει, οι δύο τουλάχιστον ένοπλοι οι οποίοι κρατούσαν ημιαυτόματα υποπολιβόλα βγήκαν από τις σκάλες, δηλαδή από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης, τους ακινητοποίησαν και πήραν τους σάκους με τα χρήματα, τα κουτιά τα οποία είχε μέσα χρήματα το ATM. Ταυτόχρονα σχεδόν ξέσπασε πυρκαγιά στο δεύτερο υπόγειο, σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν κλεμμένο από τον περασμένο Μάιο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο απασχολούσε την ελληνική αστυνομία, ξέσπασε πυρκαγιά, πυκνή καπνή, με αποτέλεσμα να προκληθεί και πανικός τόσο στους εργαζόμενους στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, όσο και στους πελάτες που εκείνη την ώρα ήταν ευτυχώς στο ισόγειο, δηλαδή στην πλατεία Αιγύπτου, και δεν υπήρχε κανείς. Ναι. Δεν υπήρχε κανείς μέσα στον υπόγειο χώρο εκείνη την ώρα. Φαίνεται σαν αντιπερισπασμός αυτό. Ακριβώς. Και πιθανότατα θέλησαν να κάνουν κάτι τέτοιο για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, μη τυχόν οι περιπολίες της αστυνομίας τους εντοπίσουν και τους εγκλωβίσουν στην άδεια Αθήνα. Έτσι λοιπόν βρήκαν αυτόν τον τρόπο, σκέφτηκαν αυτόν τον τρόπο οι δράστες, κατάφεραν να βάλουν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχαν κλέψει από τον περασμένο Μάιο, έκαναν ταυτόχρονα σχεδόν τη ληστεία, βέβαια και κατά τη διάρκεια που έφτασαν μέσα στο υπόγειο οι κάμερες ασφαλείας κατέγραφαν, ναι. Όπως επίσης κατέγραφαν η κάμερα ασφαλείας η οποία βρίσκεται ακριβώς έξω από την είσοδο του κλιμακοστασίου. Υπάρχει καταγεγραμμένο υλικό. Όλο αυτό το υλικό θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να εξεταστεί από τους ειδικούς της ελληνικής αστυνομίας, mm-hmm. για να φτάσουν στο συμπέρασμα στο ποιοι είναι αυτοί οι δράστες. Πάντως πρέπει να σου πω και κάτι άλλο, ότι το αυτοκίνητο στάθμευσε σε χώρο ο οποίος προβλεπόταν για άτομα με ειδικές ανάγκες, δηλαδή μακριά από άλλα αυτοκίνητα, και ήταν δίπλα ακριβώς από τις σκάλες. Αυτό το οποίο φαίνεται στις κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα, ναι. με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ένα άτομο να κατεβαίνει από την θέση του συνοδηγού, να πηγαίνει στη συνέχεια στη θέση του οδηγού, να κατευθύνεται προς τις σκάλες και αμέσως το αυτοκίνητο να εκρήγνεται. Ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, πράγμα το οποίο έκανε τους πυροσβέστες, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι έφτασαν πολύ γρήγορα εδώ, να περιμένουν και να μην μπουν κατευθείαν στο υπόγειο, καθώς υπήρχε κίνδυνος και για τους ίδιους. Τελικά φόρεσαν συσκευές οξυγόνου, κατέβηκαν μέχρι το δεύτερο υπόγειο, έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο και από εκεί και πέρα την υπόθεση έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.